Άλλη μια συγκλονιστική μαρτυρία δολοφονίας Ελληνοκύπριων εχμαλώτων από τον Ατήλα το 1974 είδε το φως της δημοσιότητας. Η μαρτυρία Τουρκοκύπριου που είδε την ψυχρό δολοφονία 320 Ελληνοκύπριων εχμαλώτων συγκλονίζει. Σε μαρτυρία στην εφημερίδα Αφρίκα ο Τουρκοκύπριος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει. 8 λεωφορεία στο καθένα από τα οποία επέβαιναν 40 Ελληνοκύπριοι εχμάλωτοι σφαγιάστηκαν με λόχες και ξυφολόχες από Τούρκους στρατιώτες. Το περιστατικό σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία συνέβη την ώρα που οι 320 συνολικά Ελληνοκύπριοι εχμάλωτοι έφτασαν με τα λεωφορεία στην παραλία του Καραβά και στο σημείο της απόβασης προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο και να μεταφερθούν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα κατέφθασε πλοίο με Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι αφού έμαθαν ποιοι ήταν οι εχμάλωτοι, τους επιτέθηκαν με τις λόχες και ξυφολόχες τον όπλο τους, σφαγιάζοντάς τους στην παραλία. Από το αίμα των εχμαλώτων η θάλασσα κοκκίνησε, επισημαίνει χαρακτηριστικά στην Αφρίκα ο Τουρκοκύπριος αυτόπτης μάρτυρας. Παραδέχεται μάλιστα ότι και ο ίδιος φοβήθηκε για τη ζωή του, επειδή όπως περιέγραψε η μανία των Τούρκων στρατιωτών ήταν τόση που υπήρχε κίνδυνος να σφάξουν και τους Τουρκοκύπριους που συνόδευαν τους Ελληνοκύπριους εχμαλώτους. Ο αυτόπτης μάρτυρας που δεν θέλει να αποκαλυφθεί το όνομά του δήλωσε ότι οι 320 Ελληνοκύπριοι εχμάλωτοι ίσως να θαύτηκαν σε κάποιο χώρο κοντά στο ξενοδοχείο Μάρε Μόντε στην παραλία του κατεχόμενου Καραβά κοντά και στην παραλία του Πέντε Μίλη. Στη μαρτυρία του ο Τουρκοκύπριος αναφέρει ότι η σφαγή έγινε στα τέλη Αυγούστου του 1974. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εν ψυχρό δολοφονίας Ελληνοκυπρίων εχμαλώτων που καταγράφεται μέχρι σήμερα σε μαρτυρία από την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.